Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη λοιπόν και τις αυξήσεις οι οποίες όπως φαίνεται δρομολογούνται, κάτι που φοβόντουσαν από οι επιχειρήσεις ότι τελικώς θα γίνει μετά τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και φαίνεται ότι σήμερα το πρωί αποφασίστηκε τελικά. Έτσι ακριβώς, σήμερα διαδικτυακά όπως είπες και πριν και εσύ Νικολέτα, διότι χθες διακόπη με επεισοδιακό τρόπο η διαζώση συνεδρίαση, αυτή η θερμή εκρηκτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν τις αποφάσεις για τα νέα δημοτικά τέλη στο Ηράκλειο για το 2024, για τη νέα χρονιά και να δούμε και κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Ναι. Βεβαίως οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές. Εμείς βάζουμε κάποια ενδεικτικά έτσι για να έχει και ο κόσμος γνώση. Λοιπόν, πάμε στα οικιακά ανταποδοτικά τέλη, είναι τα γνωστά τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού. Ηράκλειο και Νέα Λικαρνασσό, δηλαδή στο αστικό ουσιαστικό κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου, τα ανταποδοτικά τέλη αυξάνονται από 0,86 ευρώ το τετραγωνικό σε 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εδώ η αρχική σκέψη της Δημοτικής Αρχής ήταν για αύξηση σε 1,10. Άρα τελικά βλέπουμε ότι γίνεται μια μικρότερη αύξηση ύψους 17%, που δεν είναι και αυτή βέβαια μικρή. Τώρα για την ενδοχώρα του Δήμου Νικολέτα, η αύξηση των οικιακών ανταποδοτικών τελών από 0,81 ευρώ το τετραγωνικό πηγαίνουμε σε 0,96 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πάμε και στα επαγγελματικά ανταποδοτικά τέλη. Έχουμε βάλει τις γενικές κατηγορίες, όχι δηλαδή για τη ΒΠΕΗ ή για τη Φοινικιά. Ηράκλειο Νέα Λικαρνασσός από 2,8 σε 3,60 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η αύξηση. Για την ενδοχώρα του Δήμου από 2,45 σε 3,10 ευρώ ανά τετραγωνικό. Και πάμε και στα τέλη κοινόχρηση των χώρων που έχουν ανάψει φωτιές. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα είναι στις πιο εμπορικές, έτσι, στα πιο εμπορικά σημεία, είναι 84 ευρώ το τετραγωνικό, θα αυξηθούν σε 187 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, πολύ μεγάλη αύξηση. Δεύτερη, έτσι, πιο εμπορική, αν θέλει, ζώνη, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Κορνάρου και άλλα κεντρικά σημεία. Εδώ έχουμε αύξηση από 53 ευρώ το τετραγωνικό που είναι σήμερα σε 106 ευρώ ανά τετραγωνικό για το 2024. Και νομίζω ότι και αυτές οι αυξήσεις, δηλαδή των κοινόχρηστων χώρων, είναι τελικά και εκείνες οι οποίες προκαλούν και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Να πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που βρίσκεται η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, είναι η πρόεδρος του Δέσμου Επαγγελματιών Επιστημισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ασφαγιανάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Αντωνακάκη. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η αύξηση? Επιστρέφουμε... Εγώ σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε ουσιαστικά στα δεδομένα του 2019, αν δεν κάνουμε λάθος. Σημαίνει καταστροφή για τον κλάδο, το γνωρίζετε καλά, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να κατεβάσουμε τα υπέρογκα τέλη που ήταν 257 το τετραγωνικό στα 167 ευρώ και μετά μέσα στον κορονοϊό, με αφορμή την πανδημία, να καταφέρουμε να κατεβούν στο μισό. Σήμερα, μετά από δύο διαδοχικές συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με τις παρατάξεις και με πολύ μεγάλη πίεση, αντιδράσαμε όλοι μας για τα μέτρα που πάνε να πάρουν κατά των καταστηματαρχών κυρίως, αλλά και των πολιτών εννοείται, γιατί και τα υγειονομικά τέλη είναι μια επιβάρυνση στους λογαριασμούς μας. Και περάσανε διαδικτυακά μέσα σε 10 λεπτά από ό,τι μαθαίνουμε κάτι τόσο καταστροφικό για τον κλάδο της εστίασης. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την έκβαση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο νέος δήμαρχος θα καταλάβει το πρόβλημα πόσο σοβαρό είναι και να κάνει τον επαναπροσδιορισμό των ζωνών, αυτό που υποσχέθηκε όταν του θέσαμε τα θέματα και του είπαμε πόσο μας δυσκολεύει οικονομικά όλη αυτή η κατάσταση και πόσο δύσκολο είναι να είμαστε βιώσιμες. Να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις μας. Από εκεί και μετά εμείς θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη, διότι από ένα νόμο που πρόσφατα δημοσιεύσατε και εσείς και στα site αλλά και στην εφημερίδα σας και στα οπτοκανάλια σας, ακούστηκε το ότι σε μια συγκυρία τέτοια, μόνο σε έκτακτη ανάγκη μπορούν να πάρουν ένα τέτοιο μέτρο, μια τέτοια απόφαση εις βάρος των επιχειρηματιών. Άρα, κυρία Αντωνακάκη, βάζετε και πολιτικό ζήτημα ότι δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο που φεύγει και η Δημοτική Αρχή που φεύγουν σε ένα μήνα να πάρουν μια τόσο σημαντική απόφαση που θα δεσμεύει και την επόμενη. Ακριβώς. Ο νόμος λέει ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι επερχόμενη αρχή αποχωρήσει δεν μπορούν να πάρουν καμία απόφαση παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Άρα θεωρείτε ότι με μια προσφυγή λοιπόν στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα μπορέσετε να μπλοκάρετε την απόφαση, έτσι?
Καταρχήν, δεν ξέρουμε, κυρία Σφακιανάκη, κατά πόσο είναι νόμο και να γίνει διαδικτυακά η ψηφοφορία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Αλλά σύμφωνα από πληροφορίες που έχουμε, νομίζω ότι και αυτό δεν είναι νόμιμο να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, μια τόσο σοβαρή υπόθεση να διαδικτυακά να αποφασιστεί και να ψηφιστεί. Άρα βάζετε και τυπικό ζήτημα πέρα από το πολιτικό. Βάζετε και ζήτημα τυπικής, δηλαδή διαδικασιών. Ζήτημα, ακριβώς. Και διαδικασιών. Από εκεί και πέρα, τώρα, κυρία Ντουνακάκη, ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα μείνετε με δεμένα τα χέρια και να περιμένετε μόνο να κάνετε την προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Θα υπάρξουν επαφές, θα επιχειρήσετε ενδεχομένως να συναντήσετε και τον νέο δήμαρχο του Ηρακλείου? Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει συνάντηση και με τον κύριο Καλοκαιρινό. Εννοείται να το εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είμαι σίγουρη ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες και πόσο έχουμε επιβαρυνθεί οικονομικά τα προηγούμενα χρόνια και τι τεράστια έσοδα έχουμε επιφέρει στο Δήμο από τους κοινόχρηστους χώρους. Μας μιλάνε για ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ό,τι αφορά την ανταποδοτικότητα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που ποτέ δεν τα θίξαμε σε μεγάλο βαθμό ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να ακυρώνουμε καμία προσπάθεια. Όμως ήρθε η ώρα να δούμε τα πράγματα κατάματα και να πούμε ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρούν τους επιχειρηματίες. Κυρία Ντουνακάκη, αυτός για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό ουσιαστικά σε σχέση με την τωρινή χρονιά. Αυτό για έναν επιχειρηματία, έτσι, ένα μέσο επιχειρηματία για τα τρεπεζοκαθίσματα, σε τι μεταφράζεται? Μεταφράζεται αυτή η αύξηση σε χιλιάδες ευρώ, σε τι ποσά μεταφράζεται αυτό πρακτικά? Βεβαίως. Ένα παράδειγμα, ένα μαγαζί, μια επιχείρηση η οποία μέχρι τώρα πλήρωνε 5.000, τώρα θα πληρώνει σχεδόν 10.000. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι επιβάρηση είναι αυτή στην τσέπη του επιχειρηματία. Πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια περίοδο που η πανδημία έχει κάνει τεράστια ζημιά και βλέπουμε καθημερινά τα μαγαζιά το βράδυ κυρίως να φαντάζουν. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει κατανάλωση. Οι ανατιμήσεις στο ενεργειακό και γενικότερα τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τους επιχειρηματίες. Ποιος μας σκέφτεται, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους εργαζομένους μας με τέτοια μέτρα? Έχουμε ένα φορολογικό μπροστά μας. Σήμερα ήμασταν όλοι στους δρόμους. Αντιδράσαμε. Πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση να μην εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Το ΦΠΑ θα γίνει επαναφορά. Όλα αυτά έχουν σκεφτεί πώς μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, πόσο δύσκολο είναι να είμαστε βιώσιμοι την επόμενη μέρα. Και έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά που προανάφερα. Τι απαντάτε στην λογική και στο σκεπτικό των αυξήσεων αυτών ή ακόμη και στον αντίλογο που μπορεί να σας θέσει κάποιος, κυρία Ντουνακάκη, που λέει τι? Ότι εντάξει, έχουμε φύγει πλέον από την εποχή της πανδημίας, έχουμε φύγει από την εποχή που τότε το μέτρο πάρθηκε γιατί έπρεπε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις λόγω COVID, λόγω lockdown, λόγω εγκλεισμού κτλ. Και ότι τώρα θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να πάρουν και το μερίδιο που τους αναλογεί, να σηκώσουν μάλλον το μερίδιο που τους αναλογεί οικονομικά. Σας θέτω τον αντίλογο. Καταρχήν, η πανδημία μπορεί να έφυγε, αλλά οι επιπτώσεις δεν έφυγαν. Γιατί πάντα μετά από μια συγκυρία τέτοια κακή, οι επιπτώσεις είναι πολλές και κρατάνε πάρα πολύ καιρό προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ισορροπήσουν και οικονομικά και σύν όλα τα άλλα που καθημερινά σας λέω αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, από τα πάγια έξοδά μας, τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Είναι πιο πολλοί από εμάς δεν έχουμε προβεί σε αυξήσεις προκειμένου να μην χάσουμε, να μην δυσκολέψουμε τους πελάτες μας, γιατί όλα είναι μια αλυσίδα. Αν εμείς αυξήσουμε τις τιμές μας, μετά δεν θα έχουμε πελάτες. Άρα λοιπόν, εμείς προκειμένου να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, να κρατήσουμε τους εργαζόμενους μας, δεν έχουμε προβεί σε αυξήσεις. Όμως δυστυχώς δεν αντέχουμε άλλο και από εδώ και πέρα θα βλέπετε καθημερινά και θα αυξάνονται οι παροχές μας. Άρα να περιμένουμε και ανατιμήσεις. Ό,τι αφορά εννοώ τις τιμές. Ναι, ό,τι αφορά τις τιμές, γιατί καταλαβαίνουμε ότι την ίδια ώρα, όπως είπατε και εσείς, συζητάμε και για ένα νέο φορολογικό και για επαναφορά ενδεχομένως στο ΦΠΑ σε κάποια, στο 24%. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τουλάχιστον κύριε Ντουνακάκη, είναι ότι θα ακολουθήσει ένα κύμα ανατιμήσεων, το οποίο τελικά και ο καταναλωτής δεν θα μπορέσει να σηκώσει και οι επιχειρήσεις δεν θα βγουν κερδισμένες, δεν θα γεμίζουν τα ταμεία και οι εργαζόμενοι θα βγουν χαμένοι. Έτσι το διαβάζω εγώ τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται είναι. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα στην εστίαση υπάρχουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Εδώ και 15 χρόνια με το ΦΠΑ έχουμε τη μία ανεβαίνει στο 24, την άλλη στο 13, κατεβαίνει, την άλλη ξανεβαίνει στο 24. Όλο η εστίαση πληρώνει το μάρμαρο. Και απορώ γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπουν είναι τοπικό. Δεν είναι πραγματικότατο ότι επειδή βλέπουν κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου να κάθεται ο κόσμος, ότι σημαίνει ότι όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Όπως και αυτό που είπαμε για τους δρόμους και για την αξία του κάθε δρόμου, για ό,τι αφορά τα τέλη κοινοχρήστων, θα πρέπει. Αυτό που ζητάμε και θα το απαιτήσουμε το επόμενο διάστημα είναι ο επαναπροσδιορισμός των ζωνών. Δεν μπορεί ένας δρόμος περιφερειακά ή παράλληλα με το κέντρο να πληρώνει το ίδιο
όταν δεν έχει την ίδια επισκεψιμότητα. Mm. Επειδή τυχαίνει ένας επιχειρηματίας να είναι καλός και να δουλεύει το μαγαζί του. Δεν σημαίνει ότι αυτό καθορίζει για την αξία ενός δρόμου. Αυτές οι ζώνες, κυρία Αντωνακάκη, έχουν μείνει, εννοώ το ίδιο, χωρίς να έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όπως τα ξέρετε, δεν υπάρχει καμία μελέτη ούτε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των γινόχρηστων χώρων. Περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη Δημοτική Αρχή να μας υποδείξει επίσημα και με την αρχαιολογία ένα σχέδιο που θα μπορούμε να το υλοποιήσουμε σε ένα εύλογο διάστημα για να μπορούμε και εμείς να μην έχουμε προβλήματα ούτε με την προσβασιμότητα που κατά καιρούς μας χρεώνουν, ούτε με το να μπορούν κάποιοι να μπουν να κυκλοφορούν ας πούμε, στα πλακόστρωτα εύκολα όπως λένε ότι εμείς δεν βοηθάμε και ότι πάμε κόντρα και απλωνόμαστε. Μα όταν δεν μας καθορίσουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σωστοί, πώς θα μπορούμε κι εμείς να είμαστε αυτό που πρέπει απέναντί τους. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ. Μιλάμε για την καθαριότητα, σαν ανταποδοτικά. Ναι, ολοκληρώστε αυτό που θέλατε να πείτε, τη φράση που θέλατε να πείτε. Ναι, ήθελα να πω ότι ακόμα και για την καθαριότητα, που δεν θέλω να ακυρώσω την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί γίνανε βήματα μεγάλα. Μπορώ να πω ότι και σήμερα ακόμα που μιλάμε δεν έχει το θέμα ακριβώς ολοκληρωθεί ό,τι αφορά στο να είμαστε αυτό που λένε ότι υπάρχει σε κάθε δρόμο η ανάλογη κάδη, αυτό που περιμέναμε όλοι προκειμένου να είναι κοντά στα μαγαζιά και να μην χρειάζεται να παίρνουμε τα σκουπίδια με τα καρότσια του σούπερ μάρκετ να τα πηγαίνουμε στους πλησιέστερους κάδους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν προκειμένου να μιλάμε για ανταποδοτικότητα. Ανοίγει, ανοίγει μεγάλη συζήτηση, κυρία Αντωνακάκη, και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε. Καταλαβαίνω ότι ζεσταίνουν. Ετοιμάζονται. Υπάρχει οργή, Νικολέτα. Ετοιμάζονται για αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις. Υπάρχει οργή. Και σίγουρη, προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, και νομίζω θα γίνει εντός των ημερών. Από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να συζητήσουμε για πολιτική επικαιρότητα.